Βλέπει έτσι, γιατί έχω πιάσει ψηλή κουβέντα με τη Λίτσα. Τη ρωτάω διάφορα πράγματα. Εγώ ακούω αυτό το Έλληνος, τώρα, αυτό το σύγκλι. Τι είναι. Λάβα. Λάβα, τι είναι αυτή. Λάβα είναι. Παιδιά, λάβα είναι μόνο η Όλγα Φαρμάκη. Και η Φαρμάκη είναι πούντι. Εδώ είναι. Καλημέρα. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα. Και ο Λάβα. Γεια σα. Ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Έχεις το ηφαίστειο δίπλα σου, εσύ ο Λάβα. Άστα να πάνε, μα ήδη έχω, νιώθω μια ζέστη και δεν ξέρω τι. Εμείς θα κάνουμε την τέφρα, Σπυρό. Όχι, τέφρα τι θέλουμε. Είναι το φαρμάκι. Δεν το συζητάμε, ναι. Θα κοκκινήσω τώρα, τόσο καλά λόγια. Λάβα νέος, ελπιδοφόρος, έξυπνος, με ωραία σίγκλ. Μπράβο. Σε ευχαριστώ καλύτερα. Βήμα-βήμα πας δυναμικά. Νομίζω ότι πάμε καλά, δεν ξέρω. Πολύ καλά και πετυχημένα. Και ωραίο βίντεο, διέκατε το λίγο, να δείτε τι. Ναι, ωραία. Το κλίπ είναι απίστευτο. Το δουλέψαμε πάρα πολύ. Εσένα κοιτούσαμε, Ελλάδα. Εσένα κοιτάμε, ξέρεις, εσένα κοιτάμε. Αυτό το βίντεο κλίπ το δουλέψατε κι εσείς και αυτοί που το βλέπανε. Έτσι. Έγινε χαμός. Δεν μπορώ να φανταστείς τι έγινε. Μιλάμε για πολύ ζεστή. Ας έχουμε φίλε backstage που δεν έχετε δει. Με κρυφή κάμερα από το βίντεο κλίπ που έχουμε και την Όλγα σε όλες τις. Με φοβίζει αυτό. Μη σε βοηθήσει καθόλου. Θα σε κρατάω απλά δεμένα την αφορά. Τρόμαξε όλοι, κατσουλή. Πραγματικά τι έχουν. Τρόμαξε λίγο. Πάμε στη Λίτσα μας που. Πού πάμε να παίξουμε το βίντεο το παπαράτσι. Άκου να σου πω, έχω δει διάφορα βίντεο στην εκπομπή. Αυτά έχουμε προβάλει πάρα πολλά βίντεο. Αυτό το βίντεο, να σου πω την αλήθεια, γιατί στο μοντάζ είχε μαζευτεί όλο το στούντιο 300 άτομα και το βλέπανε. Τι άραγε. Το κατάλαβα μετά, μόλι εδώ και εγώ. Ήταν καλά σκηνοθετημένο. Δεν σου κάνω πλάκα, απ' έξω. Σειρά, το βλέπανε προβολέ. Όταν αναφέρεται κανείς σε σεξ Ελληνίδες, το μυαλό του σίγουρα θα πάει στην Όλγα Φαρμάκη. Ο χαρακτηρισμός σεξι όμως είναι λίγος για τη μελαχρινή αμαρτία που έχει αναδειχτεί η Ελληνίδα με το πιο εντυπωσιακό μπούστο σε διαγωνισμό ιστοσελίδας. Τη γνωρίσαμε στο διαγωνισμό ομορφιάς Playmate το 2007, όπου μπορεί να μην κέρδισε κάποιο τίτλο, ξεχώρισε όμως για την εκρηκτική της ομορφιά. Στη συνέχεια έγινε το κορίτσι του Θέμου Αναστασιάδη στο Όλα, κάνοντας τις τρίτες μας ομορφότερες και τις μέρες μέχρι την επόμενη εκπομπή ατελείωτες. Ευτυχώς για εμάς την απολαύσαμε πολλές φορές στις καυτές φωτογραφίσεις της για περιοδικά. Όταν ήταν μικρότερη, οι φίλοι της τη φώναζαν ερατό, από τους ψήθυρους καρδιάς για τα μακριά μελαχρινά μαλλιά της και στη συνέχεια Ποκαχόντας. Ασχολείται με το modeling 4 χρόνια και φέτος αναστατώνει τα RGNA μαζί με το Σάβα Πούμπουρα από τη συχνότητα του ρυθμού 949. Λάβα και Όλγα Φαρμάκη μαζί σε μια εκπληκτική συνεργασία. Εκρηκτικό κλίμα στο βίντεο κλιπ δίνουν και οι αδερφές Παντελιδάκη που ανεβάζουν τη θερμοκρασία στα ύψη. Κάνω συμμετοχή στο καινούριο τραγούδι του Λάβα. Αυτό να δεις αυτό το DVD. Όλα ωραία όμως, το δουλέψαμε πάρα πολύ με τον Κώστα το τραγούδι. Εδώ και πολύ καιρό βασικά το λέγαμε και τελικά πήραμε την απόφαση. Πήραμε την τελειωτική δουλειά στα χέρια μας και να τη σας την παρουσιάσαμε. Με άλλους όλο μιλάς, μανένα μόνο κοιτάς. Όμως το τέλος μαζί μου, έχουμε πάρει φωτιά προκλητικά. Θα δούμε κλαμπ, αυτό που περιγράφει ένα τραγούδι. Γουστάρω μια γυναίκα, γουστάρω τη Φαρμάκη, γουστάρω την Όλγα Φαρμάκη. Πρέπει να της πω χίλια δυο πράγματα. Πολλά παραμύθια πρέπει να, για να ρίξει μια γυναίκα. Πω, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν γίνεται. Αυτό είναι η όλη ουσία. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι έρωτες νομίζω ότι δημιουργηθήκαν σε κλαμπ στη γενιά μας. Πρώτη φορά το κάνω αυτό το να κάνω βίντεο κλιπ έτσι και να χορεύουμε. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Με την Όλγα είμαστε και φίλες και είναι ακόμα πιο. Είμαστε πιο άνετες. Είναι και το στοιχείο μας, είναι η δουλειά μας και μας αρέσει πολύ. Αχ, η Όλγα. Λοιπόν, κάναμε κάποιο λάθος, Λάβα, πες το να το πούμε να το διορθώσουμε. Γιατί ζητήσω συγγνώμη και ήταν δική μας ευθύνη.
Πρέπει, καταρχήν πρέπει να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε στην εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Πιστεύω. Θέμα. Εντάξει, εγώ είμαι φαν. Είμαι φαν. Σας βλέπω. Καλές προσπάθειες που. Και... Σε φέρω για να αλλάξει γνώμη, ξέρεις. Ναι. Όχι, δεν αλλάζω. Όχι, έγινε κάτι λάθος. Πρέπει να σας πω ότι κάναμε ένα κομμάτι και συμμετέχει η Όλγα Φαρμάκη. Ναι. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το δουλέψαμε πάρα πολύ. Ωραία. Είναι Lava featuring Όλγα Φαρμάκη. Θέλει να πει ότι δεν είναι δικό μου το τραγούδι και κάνει συμμετοχή ο Lava. Τη μουσική παραγωγή την έχουν φτιάξει ο Δημήτρης Funky Fly Σταματίου. Ωραία, να τα λέμε για να είμαστε σαφείς. Ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί καλλιτέχνες, αν θέλεις, προσπαθούν να πούνε ότι ναι, είμαστε αυτοδημιούργητοι και δεν ευχαριστούμε κανέναν. Όχι, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι λάθος πρέπει... γι' αυτό ζητάω να το διευκρινίσω. Όχι, όχι, δεν είναι γυναίκα. Πρέπει να σα πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε πολλούς ανθρώπους. Κατά πρώτον τον κύριο Μάκη Πουνέντη για τη σοβαρότητά του. Και την υπευθυνότητά του, το διευθύνων δηλαδή τη σχέση. Και χρόνια πολλά να πούμε στο Μάκη σήμερα. Γενέθλια. Μάκη, έχει γενέθλια και δεν είπε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Μάκη, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να σου πω κάτι, για να είσαι χαλαρό. Εγώ τα κάπου πάω με τη σύζυγό μου, πρώτα βάζω να μπει σύζυγο και μετά ακολουθώ κι εγώ. Οπότε να είσαι χαλαρό. Πρέπει να παντρευτούμε εδώ. Οπότε. Δεν είναι ένα παντρεμένο, είναι θέμα ευγενία. Πώ λέγεται ο Κινέζο βιολονιστή. Λοιπόν, ο φίλος Παναγιώτης. Κινέζος. Κινέζος. Λοιπόν, Lava. Break. Πού είσαι, Λαβδία.